Να καλωσορίσουμε στο σημείο αυτό τον βουλευτή της Ένωσης Κεντρών της Πρώτης Περιφέρειας Αθηνών, τον κύριο Μάριο Γεωργιάδη, με τον οποίο φυσικά θα συζητήσουμε την πορεία της διαπραγμάτευσης αλλά και την δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών του κυρίου Σκουρλέτη για ευρύτερες συνενέσεις. Θα συζητήσουμε την πρόταση της Ένωσης Κεντρών για τη μείωση του αριθμού των βουλευτών, αλλά θα μας επιτρέψει να ξεκινήσουμε από το θέμα των ευρωτουρκικών σχέσεων. Καλή σας ημέρα, κύριε Γεωργιάδη, από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα κύριε Αβούζη, καλημέρα κύριε Πακάρη, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας και στην όμορφη Θεσσαλονίκη βέβαια. Να είστε καλά. Λοιπόν, βλέπετε ότι χτύπησαν κόκκινο οι σχέσεις Ολλανδίας-Τουρκίας και Τουρκίας-Γερμανίας και δεν ξέρω αν αυτή η κατάσταση σας ανησυχεί, σε ό,τι έχει να κάνει βέβαια και με τη χώρα μας, δεδομένου ότι υπάρχουν και απειλές με όχημα το προσφυγικό. Έτσι, κυρώσεις σε σχέση με το προσφυγικό. Κοιτάξτε τι γίνεται. Ο κ. Ερντογάν και λόγω του δημοψηφίσματος που είναι εν αναμονή αλλά και λόγω του πραξικοπήματος που έχει συμβεί είναι σε μια δύσκολη θέση και προσπαθεί με κάθε τρόπο να μπορέσει να κερδίσει τουλάχιστον εσωτερικά συμμάχους δημιουργώντας θέματα σε όλη την Ευρώπη. Δεν γίνεται να συνεχίζουν όλες αυτές τις προκλητικές δηλώσεις. Να πετάει σε εμάς, να το πω έτσι λαϊκά, το τυράκι. Να τσιμπάμε εμείς και να απαντάμε, γιατί μιλάμε περί δηλώσεων μέχρι στιγμής. Προκλητικές δηλώσεις και από τα στελέχη της κυβέρνησης. Βλέπουμε ο κ. Σαγούσογλου τι δηλώσεις έχει κάνει. Βλέπουμε αξιωματούχοι τι δηλώσεις έχουν κάνει. Βλέπουμε τις παραβιάσεις στον εναέριο χώρο και τι γίνεται εκεί γύρω από τα Ήμια. Καθημερινά υπάρχουν προκλήσεις από την τουρκική πλευρά. Εμείς δεν θέλουμε να μην τα έχουμε καλά μαζί τους. Δεν μας συμφέρει να μην τα έχουμε καλά μαζί τους. Αλλά δεν μπορούμε να ανεχόμαστε όλη αυτή την ιστορία και να περιμένουμε και να καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια. Εγώ αυτό που θα πρότεινα γενικότερα στους κυβερνώντες είναι να μην τσιμπάνε και να μην απαντάνε. Ναι. Είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λύσουμε. Και οι διμερείς σχέσεις ποτέ δεν μας έκαναν καλό και το γνωρίζετε αυτό. Όποτε πήγε ο κύριος Τσίπρας να έρθει σε επικοινωνία ή σε συνεννόηση για οποιοδήποτε θέμα με τον κύριο Ερντογάν, βλέπαμε πάντα ότι βρίσκανε την ευκαιρία να εγείρουν διάφορα θέματα γύρω από την κυριαρχία και σε νησιά. Τη μία ζητάγανε 10 νησιά, μετά ζητάγανε 50, φτάσαν να ζητάνε 120 κοντά. Καταλαβαίνετε ότι κάθε φορά που ερχόμαστε σε μία επικοινωνία μαζί τους για οποιοδήποτε θέμα, δημιουργούνται προβλήματα. Τώρα έρχονται οι Ολλανδοί. Δεν τους αρέσει το ότι ο ομολογός τους στην Ολλανδία δεν στηρίζει 100% τη θέση τους και πάνε να το ξυλώσουν και βλέπουμε όλο αυτό το αλυσβερίσι. Καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές κατ' εμάς οι κινήσεις είναι και λίγο κινήσεις πανικού. Δηλαδή δεν μπορούν να το βρουν από τη μία πλευρά, ψάχνουν να το βρουν από την άλλη. Είναι σε πολύ δύσκολη θέση η τουρκική κυβέρνηση. Και βλέπετε ότι ψάχνει να βρει μία διέξοδο, ψάχνει να βρει συμμάχους. Μάλιστα. Τώρα, αυτό σίγουρα σε βάθος χρόνου δημιουργεί προβλήματα όχι μόνο σε εμάς, αλλά και στην Ευρώπη και πολύ σωστά όπως αναφέρατε στο προσφυγικό. Γιατί αν αρχίσουν και ανοίξουν τις κάνουλες και οι ροές γίνουν μεγαλύτερες, είτε προς την Ελλάδα, είτε προς άλλα σύνορα της Τουρκίας, καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα θα είναι σε εμάς. Θα το αντιμετωπίσουμε εμείς ακριβώς έτσι. Τώρα βέβαια δεν μιλάμε για τα μεγέθη της Ολλανδίας και της Γερμανίας, ωστόσο υπάρχουν εκφράζονται κάποιοι φόβοι ότι αν θέλουν εδώ στη μουσουλμανική μειονότητα να πραγματοποιηθούν κάποιες ομιλίες αξιωματούχων της Τουρκίας, πώς πρέπει να το χειριστεί η κυβέρνηση. Είχαμε μια δήλωση χθες του κυρίου Κατρούγκαλου, του αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος είπε ότι είναι σύνηθες να γίνονται τέτοιες συγκεντρώσεις. Το μόνο πρόβλημα είναι εκείνο της δημόσιας ασφάλειας. Βέβαια, αντέδρασε η Νέα Δημοκρατία, χαρακτηρίζοντας αυτές τις δηλώσεις ατυχείς και αδικαιολόγητες. Οι μουσουλμάνοι της Θράκης είναι Έλληνες πολίτες και δεν εμπλέκονται στην εσωτερική πολιτική της Τουρκίας, είπε ο κ. Κουμουτσάκος. Η δική σας άποψη ποια είναι? Γιατί και με το θέμα των Τούντων άσυλο δημιουργήθηκε μια ψυχρότητα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και ενδεχομένως να προκύψει και ένα τέτοιο πρόβλημα. Ναι, αλλά εμείς πήγαμε με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ναι, βέβαια. Και πολύ σωστά έπραξε η κυβέρνηση. Έδωσε το άσυλο όπως ζητήθηκε από τους ανθρώπους οι οποίοι και εμείς, εάν υπήρχε κάτι αντίστοιχο, θα αναμέναμε οι δικοί μας πολίτες να δεχτούν αντίστοιχη συμπεριφορά. Τους πάντων, το αποφάσισε η δικαιοσύνη και αυτή είναι αρμόδια να κρίνει το θέμα. Ναι. Όχι, κατ' εμάς έγινε, όλη η διαδικασία είναι σωστή και για πρώτη φορά, ας πούμε, η κυβέρνηση, τουλάχιστον το τελευταίο χρονικό διάστημα, έκανε κάτι σωστό.
αυτό που δεν μπορούμε να μπούμε σε συζητήσεις αυτή τη στιγμή είναι αυτά τα μικροπολιτικά παιχνίδια με τις δηλώσεις της αντιπολίτευσης, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τις δηλώσεις των, των κυβερνώντων όσον αφορά ανθρώπους οι οποίοι είναι Έλληνες, έχουν έρθει στην Ελλάδα, παλεύουν για την επιβίωσή τους και γίνονται θύματα δηλώσεων και εκμετάλλευσης για το αν πρέπει οι Τούρκοι της Θράκης να είναι Έλληνες ή όχι, αν έχουν δικαίωμα σε διαδήλωση ή αν δεν έχουν δικαίωμα σε διαδήλωση. Και βλέπουμε ότι κάθε φορά στο Σύνταγμα γεμίζει από διαδηλώσεις. Είναι αυτό που από είπατε. Έλληνες πολίτες, από Έλληνες πολίτες διαμαρτυρόμενους για όλα αυτά τα δεινά που περνάνε καθημερινά από όλες τις αποφάσεις των κυβερνήσεων των τελευταίων δεκαετιών. Και δεν λέω μόνο για τις τελευταίες διατίας, γιατί δεν φταίει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, φταίνε όλοι. Είναι αυτό που είπατε, κύριε Γεωργιάδη, χαμηλή τόνη και αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία. Να αλλάξουμε λίγο θέμα τώρα. Πάμε στην πορεία της διαπραγμάτευσης. Είχαμε τη δήλωση Σκουρλέτη χθες, συζητήθηκε και αυτή για έχουμε ευρύτερη. Έχουμε τη δήλωση του κύριου Φίλη, έτσι. Ναι, βέβαια, έχουμε και τη δήλωση του κύριου Φίλη. Όλοι πηγαίνουν προς τα 180 που πρότεινε η Ένωση Κεντρών. Ναι. Αλλά προσέξτε, το 180 δεν το πρότεινε να πάμε να ψηφίσουμε τα μέτρα που θέλουν αυτοί να μας φέρουν. Με τα υποτιθέμενα αντιμέτρα, τα οποία δεν ξέρει κανείς ποια είναι. Γιατί πολύ απλά δεν ξέρουμε και ποια είναι τα μέτρα. Ξέρουμε ότι θα είναι περικοπές συντάξεων και μισθών, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ξέρουμε ότι θα υπάρχει μείωση του αχρολογήτου, αυτό είναι επίσης σίγουρο. Άρα μιλάμε για αντίμετρα. Ποια είναι τα αντίμετρα που λέμε? Τι θα δώσουν στον άνθρωπο που δεν έχει σπίτι λέγοντας ότι θα κόψουν τον έμφυα? Τι θα του δώσουν? Πώς θα ισοφαρίσουν το μισθό που θα του κόψουν από όλες αυτές τις περικοπές που θα γίνουν? Και όταν βγαίνει ο Ντάισενμπλουμ και λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση κανένα αντιμέτρο να έρθει σε ισχύ εάν και εφόσον δεν πιαστεί το 3,5%, άρα μιλάμε για μετά την επίτευξη του στόχου 3,5%, που όλοι ξέρουμε, σύσσωμη, όλη η Ευρώπη, ακόμη πόσο και η Ελλάδα, δύσκολο είναι, λέει ότι δεν πιάνεται το 3,5%. Άρα μιλάμε ότι θα έρθουν να ψηφίσουν αντιμέτρα τα οποία δεν θα εφαρμοστούν ποτέ. Άρα κοροϊδεύουμε τον ελληνικό λαό. Αυτό πάντως, το δείγμα που λένε ότι θα τα φέρουν για να ψηφίσουν, να ζητήσουν τη στήριξη 180 τουλάχιστον, δεν υπάρχει περίπτωση να πετύχει. Πάλι 153, μόνοι τους θα τα ψηφίσουν. Καλά, δεν το θέτουν θεσμικά. Θα πούνε ότι δεν είσαστε μαζί μας. Ναι, το θέτουν σε όπως πολιτικό λέτε, επίπεδο είναι πάντως. Έτσι, δεν είναι θεσμικό, δηλαδή ότι πρέπει να έχει διευρυμένη πλειοψηφία για να περάσει ο όποιος νόμος, αλλά σε πολιτικό επίπεδο ότι είναι επιθυμητό να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατή συνένεση. Έτσι. Προσέξτε, το 180 πώς θα έρθει? Θα έρθει μία μέρα στη Βουλή και θα πει γεια σας, έφερα ένα νομοσχέδιο, ελάτε να το ψηφίσουμε 180 όλοι μαζί? Ή το 180 θα ζητηθεί αφού γίνει διάσκεψη πολιτικών αρχηγών υπό την, μαζί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να συζητήσουν ότι παιδιά έχουμε αυτές τις προτάσεις, μας πιέζουν εκεί, ποιες είναι οι δικές σας προτάσεις για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα και να το ψηφίσουμε όλοι μαζί και μετά να έρθει το νομοσχέδιο με μια ευρύτερη κοινοβουλευτική δύναμη. Αυτό έπρεπε ήδη να γίνει, κύριε Γεωργιάδη. Αυτό το φωνάζουμε εμείς, το φωνάζει ο πρόεδρος. Ναι, λέω τώρα το ότι... Ένωση Κεντρών από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε στη Βουλή. Πριν φέρετε κάτι να νομοθετηθεί που έχει να κάνει με τους Έλληνες πολίτες και με αυτά που έχουν να πληρώσουν, ελάτε να το συζητήσουμε. Ουδέποτε κανείς δεν ήθελε να το συζητήσει. Παρά μόνο έλεγε μπορούμε, ο Τσίπρας έβγαινε και έλεγε μπορώ μόνος μου με τον καμένο. Δεν χρειάζομαι τη στήριξη κανενός. Ξαφνικά όμως, ως διαμαγείας, για να παίξει το παιχνίδι του, τα Χριστούγεννα ζήτησε να ψηφίσουμε τον πόνους που έδωσε το επίδομα το λεγόμενο που το βάφτισε 13η σύνταξη για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα και έχουν ανάγκες, συμφωνώ. Αλλά για τον άνεργο δεν μερίμνησε τίποτα. Για τον χαμηλόμισθο δεν μερίμνησε τίποτα. Παρά μόνο για μια συγκεκριμένη μερίδα ανθρώπων χωρίς κανένα κριτήριο. Άρα εσείς αυτό, κύριε Γεωργιάδη στην Ένωση... Αυτό, ναι, το αποφάσισε μόνος του, το έφερε να το ψηφίσουμε και εφόσον δεν το ψηφίσαμε βγήκε και είπε ότι εκείνη τη στιγμή ήθελε τη βοήθεια. Και ήθελε τη βοήθεια για να πάει στους ξένους και να πει: κοιτάξτε να δείτε, σύσσωμη Βουλή το ψηφίζει. Μην μας φέρνουμε τα αντιρρήσεις. Είναι κάτι που κάναμε, είναι κοινωνική πρόνοια, ευαισθησία και ούτω καθεξής. Άρα από αυτά που και λέτε. Δεν ήθελε να το συζητήσει πριν όμως. Ναι. Προκύπτει ότι. Είναι παιχνίδια, τα καταλαβαίνετε. Όλα αυτά είναι μικροπολιτικά παιχνίδια. Από αυτά που λέτε, κύριε Γεωργιάδη, προκύπτει ότι δεν θα στηρίξετε την κυβέρνηση σε αυτή την. Δεν θα στηρίξουμε καμία κυβέρνηση η οποία φέρνει μόνη της πράγματα χωρίς να έχει συμφωνηθεί ευρύτερα με το πολιτικό φάσμα αυτή τη στιγμή μέσα στη Βουλή. Με τα ευρωπαϊκά, με τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα, με τα κόμματα που θέλουν να είμαστε στην Ευρώπη, που έχουν ευρωπαϊκό προσανατολισμό, που είμαστε υπέρ του ευρώ, που θέλουμε αυτή η χώρα, η σύγχρονη αυτή η χώρα να προχωρήσει μπροστά, να κάτσουμε να συζητήσουμε. Υπάρχουν κόμματα τα οποία μπορεί να είναι δημοκρατικά,
που δημοκρατικό κόμμα είναι, δεν λέει κανείς ότι δεν είναι, αλλά δεν είναι υπέρ του ευρώ και της Ευρώπης. Θέλει να φύγουμε. Μάλιστα. Δεν μπορούμε δηλαδή, δεν μπορεί να μπει στο τραπέζι των συζητήσεων. Οπότε δεν μιλάμε για τα άκρα. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για τα κόμματα που είναι τουλάχιστον 6 μέσα στη Βουλή και μπορούν να συγκεντρώσουν πάνω από 200 βουλευτές, να κάτσουμε να συζητήσουμε μαζί και να πούμε ότι ξέρετε κάτι, τα προβλήματα είναι αυτά, ελάτε να δούμε πώς θα τα λύσουμε και ελάτε να πούμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός αυτό που θέλει είναι η αλήθεια. Εάν βγει κάποιος και πει, παιδιά, έχουμε αυτό το πρόβλημα, να το πω απλά ελληνικά, να τα καταλάβει ο κάθε ακροατής που μας ακούει. Έχουμε πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Πρέπει να βάλουμε το χέρι στην τσέπη για τα επόμενα 3 χρόνια, να έχουμε πρόβλημα όλοι σαν χώρα, να δυσκολευτούμε να υπάρξουν, όμως να υπάρξει αξιολόγηση, θα υπάρξουν στερήσεις όσον αφορά και τις εργασίες για κάποιους ανθρώπους στο δημόσιο, γιατί μπορεί να είναι υπεράριθμοι. Θα υπάρξει όμως και επιπλέον εργασία, γιατί θα έρθουν επενδύσεις στον ιδιωτικό τομέα. Σιγά σιγά να μπούμε σε μια διαδικασία για τα επόμενα 3 χρόνια, 4 να δυσκολευτούμε, αλλά μετά θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά και θα δείτε ότι θα έρθει ανάκαμψη. Εάν τα πεις αυτά στον ελληνικό λαό, θα πει ο ελληνικός λαός, όχι, εγώ δεν θέλω σε 3 χρόνια να πάω μπροστά. Τελευταίο ερώτημα, κύριε Γεωργιάδη. Δεν πάει ο ελληνικός λαός το ψέμα. Ότι ξέρεις κάτι, μην ανησυχείς, σε 1 χρόνο θα γίνουμε καλά. Μετά έρχεται ο ένας χρόνος, δεν γίνεται καλά, είναι χειρότερα τα πράγματα. Τον επόμενο χρόνο θα γίνουμε καλά. Και μετά από λίγο κάθε στιγμή, παράταση στην ελπίδα και παίζουμε με τον πόλεμο του ελληνικού λαού. Μάλιστα. Αυτό είναι καθαρά ο μόνος λόγος για να μπορέσουμε να διαιωνίσουμε και να διατηρήσουμε για λίγο ακόμη καιρό την καρέκλα μας στην εξουσία. Κύριε Γεωργιάδη, τελευταίο ερώτημα, επειδή και τελευταία τα προνόμια των βουλευτών απασχόλησαν την κοινωνία, ας το πω έτσι, συζητήθηκε πολύ το θέμα και με τις φοροαπαλλαγές. Εσείς έχετε κάνει μια πρόταση για τη μείωση του αριθμού των βουλευτών σε 200. Από αυτή τη Βουλή μάλιστα. Πώς μπορεί να γίνει καταρχήν αυτό και δώστε μας λίγο το σκεπτικό. Το να γίνουν από αυτή τη Βουλή να ψηφιστεί. Δεν θα φύγουν οι βουλευτές οι 100. Mm-hmm. Από αυτή τη Βουλή μπορεί να ψηφιστεί. Να ψηφιστεί, μάλιστα. Δεν χρειάζεται δηλαδή. Τώρα εδώ να πεις ότι από αυτή τη Βουλή θα κόψεις, δεν ξέρω ποια κριτήρια είναι. Επειδή είναι με λίστα, δεν είναι με σταυρό. Αν ήταν με σταυρό ήταν εύκολο. Mm-hmm. Από τη στιγμή που είσαι με λίστα, εκτός και αν καλεστούν τα κόμματα και να πούνε ότι ξέρεις κάτι, εγώ θα κρατήσω αυτούς τους βουλευτές. Καλά, και αυτό δεν είναι. Τα ποσοστά, όλα αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι προβληματικό. Δεν μιλάμε, ίσως να είναι παρεξηγημένη το από αυτή τη Βουλή. Ναι, ναι. Αυτό που μπορεί να γίνει όμως είναι ότι δεν χρειάζεται κάτι. Μία αλλαγή χρειάζεται. Μία νομοθετική πράξη η οποία λέει ότι ορίζεται στον κανονισμό της Βουλής από 300 βουλευτές να γίνουν 200. Ακολουθούν οι μισθοί, οι μετακλητοί, οι απεσπασμένοι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι, τα αυτοκίνητα, τα έξοδα, όλο αυτό είναι ένα μείγμα, το οποίο αυτομάτως φέρνει ένα έσοδο. Μπορεί να μην είναι το έσοδο που θα σώσει την Ελλάδα, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι και συμβολικού χαρακτήρα. Είναι και όταν συμβολικού, λέμε εμείς, όταν λέμε εμείς να μειωθεί η βουλευτική αποζημίωση στη μέση, δεν το στηρίζει κανένας. Προχθές ήμουνα σε πολιτική εκπομπή, σε πολιτικό πάνελ, σε μεγάλο κανάλι πανελλαδικό, και είπα στους καλεσμένους που ήταν ότι ξέρετε κάτι, εμείς ζητάμε σαν Ένωση Κεντρών, ο πρόεδρος ζητάει σαν Ένωση Κεντρών να μειωθεί η βουλευτική αποζημίωση, γιατί υπήρχε και πάνελ καλεσμένων, υπήρχε ανθρώποι που ήταν συνταξιούχοι και φοιτητές, και λέγανε ότι παιδιά, η δική σας μισθή είναι μεγάλη, εμείς τι κάνουμε που είμαστε χαμηλοσυνταξιούχοι και εμείς φοιτητές και δεν ξέρουμε το μέλλον μας. Και λέω εγώ ότι ξέρετε κάτι, εμείς έχουμε πει η βουλευτική αποζημίωση να κοπεί στο ίμιση και όλοι φωνάζουν. Και ξεσηκώθηκαν εκείνη τη στιγμή το μέλος της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης και μου κάνανε επίθεση περί λαϊκισμού. Εμείς αυτά τα λέμε για τη μείωση της βουλευτικής αποζημίωσης στο ίμιση από την ώρα που μπήκαμε στη Βουλή. Δεν τα λέμε τώρα ξαφνικά για να λαϊκίσουμε. Εμείς λέμε για τους 200 βουλευτές να γίνουν από 300-200 από την ώρα που μπήκαμε στη Βουλή και πριν ήταν στο πρόγραμμά μας. Εμείς λέμε για την αξιολόγηση στο δημόσιο τομέα. Εμείς λέμε για τις περικοπές των συντάξεων, οι οποίες δεν πρέπει να είναι των πολλαπλών συντάξεων. Βεβαίως, δεν πρέπει καμία στέξη να είναι πάνω από 1.500 ευρώ. Και εμείς συζητάμε αυτή τη στιγμή, λένε ότι λαϊκίζουμε. Εμείς με αυτές τις θέσεις μας ψήφισε ο ελληνικός λαός και μπήκαμε στη Βουλή. Κύριε Γεωργιάδη. Γιατί θεωρούμε ότι το κεφάλαιο έρχεται από τον ιδιωτικό τομέα. Αν δεν ενισχύσεις τον ιδιωτικό τομέα και δεν μειώσεις φορολογικούς συντελεστές. Όλοι οι νέοι μας θα θέλουν να φύγουν. Είδαμε πώς έχει φτάσει το brain drain, έχει ξεπεράσει τις 450.000. Έχουμε δει ότι κανένας Έλληνας επιχειρηματίας και ξένος δεν επενδύει στην Ελλάδα, παραπέμπει την επιχείρησή του και πηγαίνει στα Βαλκάνια. Γιατί να κάνουμε πλούσιους τους άλλους. Κύριε Γεωργιάδη. Να εκμεταλλευτούμε
την Ελλάδα μας, που είναι από τις ομορφότερες χώρες στον κόσμο, να κρατήσουμε τα μυαλά μας εδώ που βγαίνουν στο εξωτερικό και διαπρέπουν, και να φτιάξουμε εδώ πέρα έναν υγιή επιχειρηματικό τομέα, να βοηθήσουμε την τοπική παραγωγή. Έχουμε τόσο έφορο έδαφος, δηλαδή η καλλιέργειά μας δεν μπορεί να ενισχυθεί με κίνητρα. Παρά μόνο κοιτάμε να κόψουμε, να φορολογήσουμε τον Έλληνα πολίτη, είτε είναι συνταξιούχος, είτε είναι ιδιωτικός υπάλληλος, είτε είναι ακόμη και ο δημόσιος, γιατί και ο δημόσιος υπάλληλος πλέον θα έχει μειώσει στο μισό του. Μην λέμε συνέχεια ότι έχουν προνόμια οι δημόσιοι υπάλληλοι. Ναι, υπάρχει ένας υπεράριθμος. Έχει. Είναι υπεράριθμοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Αλλά εντάξει, το αυτό που έχει ο δημόσιος υπάλληλος έναντι του ιδιωτικού είναι ότι ξέρει ότι δεν πρόκειται να απολυθεί. Αυτό είναι το πιο μεγάλο προνόμιο που μπορεί να έχει. Και σε αυτό στηρίζεται και δεν είναι το ίδιο παραγωγικός από τον ιδιωτικό υπάλληλο, γιατί ο ιδιωτικός υπάλληλος σου λέει ότι αν δεν αποδώσω, θα αξιολογηθώ και θα χάσω τη θέση μου. Ενώ ο δημόσιος υπάλληλος ποτέ δεν χάνει τη θέση του. Κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Ένα μικρό σχόλιο θα ήθελα να κάνω μόνο μερικά δευτερόλεπτα. Παρακαλώ. Διότι είναι κάτι που μας αφορά και είναι κάτι που προέρχεται από τη δική σας περιφέρεια και είμαι υποχρεωμένος να το πω. Να το πείτε. Και έχει να κάνει με την τελευταία δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ναι, ναι. Εγώ έχω μία απορία. Πώς γίνεται τα τελευταία χρόνια να μας δείχνει πάντα εκτός Βουλής, ακόμη και πριν τις εκλογές του 2015 του Σεπτεμβρίου, μας έδειχνε εκτός Βουλής, ενώ άλλα κόμματα τα έδειχνε εντός, όπως είναι του κ. Λαφαζάνη. Τελικά ο κ. Λαφαζάνης δεν μπήκε στη Βουλή, εμείς μπήκαμε. Και πώς ένα κόμμα το οποίο έχει μία σταθερή πορεία, έχει μία πορεία που βλέπουμε ότι έρχονται από το όλος ο κόσμος που μας αγκαλιάζει, δείχνει δυναμική που ανεβαίνει. Εμείς ξέρουμε ότι τα ποσοστά μας είναι μεγαλύτερα. Πώς γίνεται ένα τόσο σημαντικό πανεπιστήμιο που μπαίνουν φοιτητές, δεν ξέρω τη μεθοδολογία, δεν γνωρίζω τη μεθοδολογία ακριβώς πώς την κάνει, παρόλο που προέρχομαι από εταιρεία η οποία, λόγω του ότι ήμουν στο μάρκετινγκ, έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τις έρευνες και γνωρίζω παρακάτω και πώς γίνονται ποσοτικές και πώς γίνονται ποιοτικές έρευνες, πώς γίνεται να υπάρχουν αυτά τα ποσοστά για το συγκεκριμένο κόμμα. Θα ήθελα κάποια στιγμή μια απάντηση υπεύθυνη από τους ανθρώπους, τους αρμόδιους ανθρώπους. Εμείς έχουμε πει ότι πρέπει να συσταθεί μια ανεξάρτητη αρχή για να μπορέσει να αξιολογεί τις δημοσκοπήσεις. Και εν πάση περιπτώσει, κύριε Γεωργιάδη, οι δημοσκοπήσεις... Για να μπορούμε να ξέρουμε πώς είναι πραγματικά, πώς γίνεται η αναγωγή. Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ ή αναποφάσιστη. Σωστό. Πώς γίνεται ο καταμερισμός στα υπόλοιπα κόμματα. Αυτή τη μεθοδολογία την κρατάνε κρυφή. Αλλά... Κανείς δεν βγαίνει να τη δώσει μπορείτε και να είναι σε διαφάνεια. Γι' αυτό το λόγο ζητάμε εμείς μια ανεξάρτητη αρχή. Και τότε, όταν θα συσταθεί η ανεξάρτητη αρχή, η οποία θα απαρτίζεται από εκπροσώπους όλων των κομμάτων, τότε θα μπορούμε να πούμε ότι ναι, οι δημοσκοπήσεις είναι αξιοκρατικές και δεν γίνεται κανένα challenge. Κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστούμε θερμά. Αυτό το θέμα των δημοσκοπήσεων θα το συζητήσουμε, διότι δεν έχουν και αξία έτσι όπως γίνονται πια κάθε τρεις και λίγο οι δημοσκοπήσεις. Τουλάχιστον να είναι κοντά σε μια προεκλογική. Δεν μπορεί να βλέπουμε μια δημοσκόπηση να είναι 15 μονάδες μπροστά η Νέα Δημοκρατία από το ΣΥΡΙΖΑ και την άλλη μέρα να βγαίνει μια άλλη και να λέει 7 μονάδες μπροστά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Εν πάση περιπτώσει, κάτι λάθος γίνεται. Και χρονικά. Πάντως μπορείτε να το πάρετε κι εσείς όπως ο κύριος Καμένος, ως γούρι που τον είχαν όλες τις δημοσκοπήσεις εκτός και μετά στα αποτελέσματα των εκλογών μπαίνει στην Βουλή και να το αντιμετωπίσετε έτσι. Ότι είναι... Με σκοπτικό τρόπο. Δεν υπήρχε ποτέ φοβία. Τι γίνεται όμως. Η κοινή γνώμη δεν επηρεάζεται. Όταν δείχνει συνέχεια ένα κόμμα εκτός Βουλής, δεν επηρεάζεται ο άνθρωπος, ο ψηφοφόρος του λέει αυτή είναι εκτός Βουλής συνέχεια. Δεν τους δείχνει εντός Βουλής. Γιατί να πάω να δώσω την ψήφο μου, για να τον βάλω μέσα. Γιατί να μην πάω να ψηφίσω ένα κόμμα το οποίο το δείχνουν πιο κοντά. Είναι και αυτή η ανάγνωση που μπορεί να κάνει κανείς. Κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, για τη φιλοξενία και την καλημέρα μου στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.